Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και μια και να, ο καινούριος χρόνος να κλείσει τις πληγές που άφησε ο προηγούμενος και να έρθω στο θέμα και να πω ότι πράγματι είναι η επιστολή του Δημάρχου είναι σε σωστή κατεύθυνση και μια κατεύθυνση την οποία και εμείς έχουμε εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή και πριν τις γιορτές έχουμε ζητήσει μέσα από τις ομοσπονδίες μας, ιδιαίτερα οι περιοχές οι οποίες επιδημιολογικά δεν είναι επιβαρημένες, όπως είμαστε και εμείς εδώ, να υπάρχει να ένα και τοπικό άνοιγμα της αγοράς. Ένα τοπικό σε επίπεδο περιφερειακό ενότητων ή ακόμα και ενδήμων, ώστε να μπορέσουν τα καταστήματα με πρόσθετα μέτρα προστασίας να μπορέσουν να δουλέψουν με τη φυσική παρουσία των πελατών. Γιατί όπως είδαμε με το click away δεν μπόρεσε η αγορά να λειτουργήσει, ιδιαίτερα τα μικρά καταστήματα. Έχουμε δει, κύριε Βρακίδη, ότι και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και τα καταστήματα, εσείς όμως εμπορικός κόσμος, έχει εξεγερθεί με αυτό το άνοιγμα κλίση, αυτή τη φυσαρμόνικα που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Ναι, αυτό έχει μπερδέψει όλους, και τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι από τις 11 του μηνός και μετά, που να πούμε εδώ ότι κανονικά θα πρέπει να αρχίσουν οι εκπτώσεις και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει μια περίπτωση κάποιοι ζητούν να πάνε πίσω οι εκπτώσεις. Αυτό όμως δεν είναι το φυσιολογικό, κύριε Βρακίδη, να πάνε παραπίσω από τη στιγμή που ο εμπορικός κόσμος δεν έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς δεν έχει δουλέψει και ήταν και να ξαναπούμε μια φορά ότι η περίοδος αυτή, η εορταστική περίοδος είναι η καλύτερη περίοδος των εμπορικών καταστημάτων, ιδιαίτερα στην ένδυση και την υπόθεση, που κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τζίρου όλο του χρόνου που έχει χαθεί. Και εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να πάνε πιο πίσω οι εκπτώσεις, από τη στιγμή που θα ομαλοποιηθεί η αγορά, να λειτουργήσει ένα χρονικό διάστημα και μετά να έρθουν εκπτώσεις. Γιατί δυστυχώς αν οι εκπτώσεις γίνουν, πάλι θα προφεληθούν τα μεγάλα καταστήματα. Αυτό δεν δημιουργεί και έναν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων μικρών και μεγαλύτερων? Αυτό είναι που φωνάζουν οι εμπορικοί σύλλογοι που εκπροσωπούμε τα μικρά καταστήματα, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του τζίρου της αγοράς τον έχουν πάρει τα μεγάλα καταστήματα, τα οποία είναι πιο οργανωμένα. Μάλιστα, θα ήθελα και τη δική σας την άποψη σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αγορών που έγιναν μέσω των ηλεκτρονικών e-shops αυτό το διάστημα, βλέποντας εικόνες πραγματικά ουρές να σχηματίζονται έξω από τις courier τις γιορτινές μέρες. Ναι, πράγματι, ο καταναλωτής δεν είχε άλλη επιλογή. Βέβαια να πούμε εδώ ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση των προϊόντων στην παράδοση, δεν ήταν οργανωμένες ούτε οι courier, ακόμα και πολλά καταστήματα, ακόμα και μεγάλα καταστήματα δεν μπόρεσαν να το απεξέλθουν. Βέβαια εδώ ήταν μη ομαλή αυτή η κατάσταση όλη που διανύουμε, βέβαια από εκεί πολλοί βγήκαν χαμένοι, κάποιοι βγήκαν κερδισμένοι. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση για την κατασκευή ηλεκτρονικών e-shop στις μικρότερες επιχειρήσεις, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, εκεί είναι τα e-shop είναι ένα θέμα το οποίο όλα τα καταστήματα και ακόμα και τα μικρότερα καταστήματα πρέπει να μπουν. Δεν πρέπει να μείνουν έξω τα καταστήματα. Αυτό είναι ένα θετικό που γίνεται η χρηματοδότηση των e-shop, αλλά βέβαια δεν είναι απλά να φτιάξει ένα κατάστημα να τρώει ένα e-shop. Θέλει και μια άλλη υποστήριξη. Mm-hmm. Είναι αλλά όμως ενημερωμένος ο εμπορικός κόσμος πάνω σε αυτό, σε αυτή τη χρηματοδότηση, σε αυτή τη βοήθεια της κυβέρνησης για την κατασκευή των ηλεκτρονικών καταστημάτων? Νομίζω ότι είναι. Να πούμε εδώ ότι αυτό το διάστημα, το εμπορική σύλλογη και τα επιμελητήρια, ότι εδώ και χρόνια, μιλάμε και τώρα για τέσσερα χρόνια είχαμε ξεκινήσει και υπήρχαν οι πλατφόρμες και στο επιμελητήριο και στην ΕΣΕ που μπορούσε κάποιος να μπει μέσα να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Βέβαια αυτό δεν θα το έλυνε το πρόβλημα να δουλέψει, απλώς για να μπορέσει να... Υποστηρικτικά βοηθάει, αλλά θα μπορούσε και εκεί μέσα να ξεκινήσει να δουλεύει, να εκπαιδευτούν και κάποιο προσωπικό. Να πούμε εδώ ότι εμείς και ο Εμπορικός Σύλλογος Σισκό και άλλοι σύλλογοι κάνουμε προγράμματα για το προσωπικό ΛΑΕΚ που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ και χρόνια τα κάνουμε.
για εργαζόμενους, τα οποία είναι και επιδοτούμενα, και τώρα τρέχουν προγράμματα τέτοια, και να μπορέσει και να δει, να το κατανοήσει και το θέμα. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, όπως βέβαια, δεν είναι εύκολη υπόθεση, βέβαια. Το ISOP. Βέβαια δεν θα λύνει το πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα πρέπει το κάθε κατάστημα να έχει το δικό του ISOP, να το διαχειρίζεται σωστά. Mm. Αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχει και η εμπειρία τώρα και στους επιχειρηματίες μέσω των, των άλλων ηλεκτρονικών, αυτό που διαφημίζουν, αυτό είναι πολύ εύκολα μπορεί να προχωρήσει. Πολύ.